Από την Αμφίπολη Σερών, η νέα πρόεδρος της Άρσης Βαρών, κυρία Θεανός Ζαγκλιβέρη, η οποία δήλωσε μάλιστα ιδιαίτερα χαρούμενη. Μεταξύ άλλων, γνωστοποίησε ότι τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν αγώνες της Άρσης Βαρών στις Αίρες. Αυτό με κάνει ιδιαίτερους χαρούμενη, Σερέα, ορμόμενη από την Αμφίπολη Σερών. Θα κάνουμε και κάποιον αγώνα, θα θεσμοθετηθεί εδώ. Ήδη είναι προς επεξεργασία για το καλεντάρι του 23. Σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό που έχουμε, τον βάζουμε στο πλάνο μας και με πολύ μεγάλη χαρά θα μας δείτε εδώ τον Ιούνιο και σας στέλνουμε και τότε εδώ μαζί μας. Ο ρόλος των Σερών είναι σημαντικός στην Άρση Βαρών, καθώς όπως ανέφερε η πρόεδρος, η πόλη βγάζει πρωταθλητές. Η σημασία και ο ρόλος των Σερών στην Άρση Βαρών είναι τεράστια. Καταρχήν είχαμε τον Ιωάννη τον Τζάρι, είχαμε τον Γκαρίπη τον Κώστα, τον Κωνσταντινίδη τον Βασίλη, τη Ζαγκλιβέρη Θεάνα την Φαινόμενη, την Κοχλιαρίδου Φιλιππία από την Άρση Βαρών και ένα πάρα πολλά παιδιά, το Χατζίδη, δεν μπορώ να είναι πάρα πολλά παιδιά οι αρσιβαρίστες, αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τους αρσιβαρίστες της πόλης. Έχουμε τη Γεωργοπούλου τη Σοφία που είναι αθλήτρια του Κρόνου Σερών. Συμμετέχει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ποκοτά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών. Καλή επιτυχία στο κορίτσι μας, καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας. Συμμετέχουμε και με τον Ιακωβίδη και με την Καρδάρα τη Μαρία. Η πόλη των Σερών βγάζει πρωταθλητές. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά, να τα αναδεικνύουμε όλα. Η κυρία Ζαγκλιβέρη τόνισε ότι η Άρση Βαρών δεν είναι παρεξηγημένο άθλημα και υπάρχουν νέα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα. Η Άρση Βαρών καθόλου παρεξηγημένο. Η Άρση Βαρών μπορεί να σε δυναμώσει, να σε πειθαρχήσει, μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα, αρκεί να ασχοληθείς με την Ολυμπιακή Άρση Βαρών και είναι εδώ ο Κώστας Γκαρίπης και ο Βασίλης ο Κωνσταντινίδης για να σας μάθουν τι είναι η Ολυμπιακή Άρση Βαρών και παρακαλούμε να σας δούμε την άλλη φορά και στο γυμναστήριό τους. Υπάρχουν νέα παιδιά που ασχολούνται. Ναι, υπάρχουν νέα παιδιά που ασχολούνται. Δουλεύουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του αθλήματος. Ήδη, αν παρατηρήσατε ή αν παρακολουθείτε στο Διράχιο της Αλβανίας πριν 2 μήνες περίπου, είχαμε 6 μετάλλια από νέους αθλητές. Με τον καινούριο σχεδιασμό θα δείτε και άλλα παιδιά και άλλα φιντάνια και στις εθνικές ομάδες και στα σωματεία μας. Γίνεται πολλή δουλειά που δεν φαίνεται ακόμα, θα φανεί πολύ σύντομα. Ευχής έργων να αποκτήσουν ένα δικό τους χώρο προπόνησης και θα πιέσουν όσο μπορούν για να υλοποιήσουν την ιδέα. Αυτό θα ήταν ευχής έργων και όποιος μας ακούει και έχει τη δυνατότητα θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει έστω και ένα μικρό σπίτι της Άρσης Βαρών όπου θα μπορούσαμε να φιλοξενούμε τους αγώνες μας, την εξωστρέφειά μας, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Είστε εδώ, πιέστε σε αυτή την κατεύθυνση, θα πιέσουμε και εμείς. Από ό,τι βλέπω ο Δήμαρχος είναι πολύ κοντά στην υλοποίηση και πραγματοποίηση των ιδεών. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι θέματα του Δημάρχου, είναι από πιο ψηλά κλιμάκια, έτσι, είναι από το Υπουργείο Αθλητισμού. Να το επικοινωνήσετε περισσότερο και να πραγματοποιηθεί αυτό εδώ η ιδέα να υπάρξει ένα σπίτι της Άρσης Βαρών, έστω και μικρό.